Έχουμε κάποια στοιχεία που αφορούν την αβαγωσωστική κάλυψη, η οποία ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται αύριο, 30 Σεπτεμβρίου. Ναι. Ωστόσο, υπάρχει μία πρόθεση σε κάποιους δήμους. Όπως... Χερσόνησος, Φεστός Μαλεβίζη, ναι, ναι. Που είναι λίγο πιο τουριστική, να υπάρξει παράταση, γιατί, να υπάρξει παράταση της παρουσίας των ναυαγοσωστών στις παραλίες. Θα δούμε ωστόσο τι θα γίνει με αυτό. Η Κρήτη το φετινό καλοκαίρι μέτρησε δυστυχώς νεκρούς. Ωστόσο, αυτό που αξίζει να κρατήσουμε και βλέποντας την κάρτα αυτή και τα σχολιάζουμε, είναι ότι από αύριο και μετά στις περισσότερες παραλίες δεν θα υπάρχουν ναυαγοσώστες. Ωστόσο, καιρικές συνθήκες ευνοούν να πάμε για μπάνιο, να βγούμε έξω. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όσο ήμασταν τώρα, ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, έναρξη 1η Ιουνίου, λήξη 30 Σεπτεμβρίου. Η Εύη τι μας είπε, ότι εξετάζεται, αυτό προκύπτει μέσα από το ρεπορτάζ και τα τηλέφωνα που κάναμε σήμερα, να δοθεί παράταση σε δήμους όπως το Μαλεβίζη, η Φεστός και η Χερσόνησος. Καθώς οι τουριστικές δουλειές συνεχίζονται ακόμα, θα το επιβεβαιώσουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, με ποιον τρόπο. Και από ώρες βέβαια η ναυαγοσωστική κάλυψη από 10 έως 6 το απόγευμα, κατ' ελάχιστον. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Γιάννη Σταμαθιουλάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ναυαγοσωστών Ηρακλείου. Αν πάμε λίγο να τον συναντήσουμε, τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω, το πρόσημο μέχρι και σήμερα... στο μέτωπο της κάλυψης και αναφέρομαι στα προβλήματα τα οποία τυχόν παρουσιάστηκαν. Ποιο είναι? Καταρχάς θέλω να επισημάνω ότι φέτος η σεζόν όσο χώρα τους ναυαγοσώστες ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη. Όπως αντιληφθήκαν όλοι μας, φέτος αυτό καλοκαίρι δεν έχει ξαναυπάρξει. Δηλαδή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη Αυγούστου ήταν μονίμως η θάλασσα στα Μελτέμια, είχε πολύ αέρα αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά, οι μπονάτσες που λέμε ήταν μετρημένες στα δάχτυλα των χεριών. Και άλλη συνάρτηση είναι ότι είχαμε πραγματικά ένα μεγάλο όγκο τουριστών φέτος στο νησί μας, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις. Όλοι αυτοί οι τουρίστες που ήρθαν φέτος και δεν δείχνουν την αναμενόμενη προσοχή. Προσοχή, βέβαια. Σημασία στις παραλίες. Σημασία και στους κινδύνους. Βέβαια, πριν ξεκινήσει και επίσημα η συγκεκριμένη περίοδος, γινόταν λόγος στο μέτωπο των πύργων. Δηλαδή, αν αργούσαν οι πύργοι και ο αριθμός των ναυαγοσωστών από τη μία και από την άλλη το ωράριο, 6 το απόγευμα, μετά τις 6 τι γίνεται. Σε αυτά τα δύο μέτωπα τι συνέβη? Κάθε να δείτε. Κάποιοι δήμοι ήταν φέτος προετοιμασμένοι εξ αρχής. Βγήκε νωρίς ο διαγωνισμός και είχαμε κάλυψη από την 1η Ιουνίου. Υπήρχαν δήμοι στην Κρήτη οι οποίοι ξεκινήσαν την απαγωγή κάλυψη νωρίτερα. Είχαν προνοήσει. Είχαν προβλέψει ότι υπάρχουν ένα μεγάλο όγκο τουριστών, οπότε ξεκινήσαν την απαγωγική κάλυψη ένα μήνα νωρίτερα. Όμως έχουμε δει, συναντήσαμε και την περίπτωση να υπάρχουν κάποιοι δήμοι οι οποίοι αργήσαν να βγάλουν τον διαγωνισμό ή με κάποιες γραφειοκρατίες που υπήρχαν, καθυστέρησε να βρεθεί ανάδοχος και η απαγωγική κάλυψη ξεκίνησε πιο μετά από ό,τι προβλέπει ο νόμος. Αυτή είναι μια σοβαρή ανησυχία στη τάξη των απογοστών, διότι πολλά παιδιά, πολλοί εργαζόμενοι, δεν έχουν καταφέρει να μαθήσουν τα απαιτούμενα ένσημα, βέβαια, ώστε να μπορέσουν να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Κυρία Σταμαθιουδάκη, ξέρετε τι με προβλήμα. Με προβληματίζει αυτό που λέτε. Από τη μία, τα προβλήματα τα οποία κάθε χρόνο τα αναφέρουμε και ίσως οι λύσεις δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι κάθε χρόνο μιλάμε για τρόπους που μπορούμε κάποιος να προσέξουμε λίγο παραπάνω και παρόλα αυτά μετράμε νεκρούς. Τελικά τι φταίει? Εμείς στο Σωματείο Ναυαγοσωστών Ηρακλείου έχουμε πει πολλές φορές ότι η σωστή αντιμετώπιση δεν είναι μόνο να αλλάξουν τον υλοτεχνικό εξοπλισμό των ναυαγοσωστών. Έχουμε δει ότι τελευταία χρόνια η πολιτεία έχει αλλάξει τους νόμους, αλλάξαν οι νόμοι, μπήκαν νέοι εξοπλισμοί, μπήκαν jet ski, έχουν γίνει διάφορα όσο αφορά το υλοτεχνικό εξοπλισμό, όμως δεν έχει δοθεί η κατάλληλη έμφαση όσο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό των ναυαγοσωστών.
βλέπουμε, παρατηρούμε ότι υπάρχει τρομερή έλλειψη στους ναυαγοσώστες. Δεν υπάρχει αυτό το ερέθισμα κάποιος να γίνει ναυαγοσώστης, διότι γνωρίζοντας ότι θα έχει εργασία μόνο 4 μήνες το χρόνο. Σωστά. Είναι ένας αποθαρρυντικός παράγοντας. Σωστά. Ώστε να μην ακολουθείς αυτό το επάγγελμα. Υπάρχει. Δεν μπορεί 4 μήνες. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό να είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει μέσα από το ρεπορτάζ η είδηση ότι πιθανότατα να δοθεί παράταση σε κάποιους δήμους. Το αναφέραμε στην αρχή της σύνδεσής μας. Έχετε κάποια ενημέρωση? Κάποιοι δήμοι σου δώσουν παράταση, κάποιοι άλλοι είναι αρνητικοί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, ένα νομικό πλαίσιο, ώστε να αναβαγωσώσει να δουλεύουν τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο. Δηλαδή, βλέπουμε φέτος ότι και ο χειμερινός, υπάρχουν πολλοί χειμερινοί κολυμβητές, που ακόμα και το μήνα Νοέμβριο πηγαίνουν στις παραλίες. Μάλιστα. Καλό θα ήταν αυτό το επάγγελμα να σοβαρέψει επιτέλους, δηλαδή να είναι τουλάχιστον 6 μήνες εργασία. Και επίσης τα παιδιά που δουλεύουν ναυαγοσώστες είναι άτομα τα οποία έχουν καλή φυσική κατάσταση, έχουν έτσι, αθλητικά προσόντα, τα οποία θα μπορούσε η πολιτεία κάπως διαφορετικά να τα αξιοποιήσει ακόμα και τους χειμερινούς. Μάλιστα. Είτε είναι σε κάποιες άλλες υπηρεσίες, δεν ξέρω και από τι. Κύριε Σταμαθιουδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αναμένετε βέβαια να δούμε και αύριο ποιοι δήμοι αναμένετε θα ανάψουν το πράσινο φως προκειμένου να δοθεί αυτή η πολυπόθητη παράταση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.